Είμαστε καλά. Και εμείς τώρα να συνεχίσουμε για 8η συνεχή χρονιά. Ο μεγαλύτερος διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός τεχνολογίας, το Microsoft Imagine Cup, προέτρεψε τους νέους να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των στόχων της χιλιετίας, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρίνα Παπαδάκη με την κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στον ελληνικό τελικό και γνώρισε από κοντά την ομάδα η οποία θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο τελικό που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στην Πολωνία. Ένας κόσμος, απεριόριστες δυνατότητες. Για 8η συνεχή χρονιά, το Imagine Cup της Microsoft καλεί νέους και νέες από όλο τον κόσμο να δώσουν λύσεις στα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας μέσω του θαυμαστού κόσμου της τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές και οι μαθητές, που είναι ο στόχος αυτού του διαγωνισμού, είναι η μεγαλύτερη ελπίδα που έχουμε. Δεν θέλουμε να γίνεται έρευνα και να κατεβάζουν μερικές ιδέες κάποιοι φοιτητές και μετά να μένουν στα χαρτιά. Θέλουμε να βγουν προϊόντα από αυτό το διαγωνισμό και στο παρελθόν έχουμε βοηθήσει να υλοποιηθούν κάποιες ιδέες. Ανάπτυξη λογισμικού, προγραμματισμός βίντεο παιχνιδιών, διαχείριση δικτύων και συστημάτων, δημιουργία ψηφιακού βίντεο. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν λύσεις που σχετίζονται με έναν από τους 8 αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, όπως έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καλύπτοντας θέματα όπως η αντιμετώπιση της φτώχειας, η μείωση της εξάπλωσης του AIDS και εξασφάλιση πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως. Πρόκειται για μια πλατφόρμα η οποία αφορά τους εφήβους συγκεκριμένα και είναι ενισχυτική για την εκπαίδευση και τη συνεργατικότητα. Είναι ένα μεγάλο βήμα για την καριέρα, για το βιογραφικό, για το να μαθαίνεις πώς να δουλεύεις ένα project μέσα σε μια ομάδα, τεχνολογίες πολύ χρήσιμες τότε που θα χρειαστούμε σίγουρα στη δουλειά μας στο μέλλον και είναι avantage, πολλά, πάρα πολλά. Ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα διαχείρισης πόνου. Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Βασικά υπήρξε άπειρος χρόνος τις τελευταίες εβδομάδες που περάσαμε μαζί. Δεν πηγαίναμε καθόλου σπίτι μας. Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη, πολύ ωραία. Θα το ξανακάνουμε, γιατί όχι. Δικαίωμα συμμετοχής στο Imagine Cup έχουν φοιτητές και μαθητές λυκείου άνω των 16 ετών. Η χώρα μας έχει πετύχει στο παρελθόν σημαντικές διακρίσεις με ομάδες να κατακτούν ακόμα και τη δεύτερη θέση στους παγκόσμιους τελικούς. Οι φετινοί νικητές του ελληνικού τελικού στην κατηγορία σχέδια συλλογισμικού είναι η ομάδα Megadoto, η οποία παρουσίασε το Turing Machine, μια ηλεκτρονική εφαρμογή εξατομικευμένων ξεναγήσεων για μουσεία και εκθεσιακούς χώρους. Ήταν ουσιαστικά μια περιήγηση στην καινοτομία η εμπειρία μας από το διαγωνισμό. Ουσιαστικά η ιδέα ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, όταν είχαμε επισκεφτεί την αρχαία Τίρινθα, όπου δεν είχαμε προλάβει ανοιχτό το αρχαιολογικό μουσείο και απλά γυρνάγαμε γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Λοιπόν, εκεί πέρα είδαμε τα διάφορα μνημεία, τα οποία όμως δεν είχαν καμία απολύτως περιγραφή. Έτσι είδαμε ότι υπήρχε μια ανάγκη, ότι κάτι εκεί πέρα θα πρέπει να έχει κάποιος μαζί του που να μπορεί να το εξηγεί τι βλέπει. Στο περσινό Imagine Cup έλαβαν μέρος περισσότεροι από 300.000 φοιτητές από 100 χώρες. Η ελληνική συμμετοχή ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες της για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Πολωνία. Turing Machine, το project που κατέλαβε την πρώτη θέση, και εμείς για να μάθουμε περισσότερα για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχουμε κοντά μας τους νικητές. Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Γιώργος Καρακατσιώτης, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Βαγγέλης Πτερνέας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσω από σένα. Πώς σας ήρθε η ιδέα για το συγκεκριμένο project? Λοιπόν, όντως, όπως ακούστηκε στο βιντεάκι, πριν 2 χρόνια είχαμε επισκεφτεί την Τίρινθα. Ήταν κλειστό το μουσείο, οπότε ο αρχαιολογικός χώρος που ήταν ανοιχτός μπορούσαμε να περνάμε ανάμεσα στα διάφορα μνημεία. Εκεί πέρα δεν υπήρχε καμία επιγραφή, δεν υπήρχε τίποτα απολύτως και δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι είναι αυτά που βλέπαμε. Οπότε σκεφτήκαμε ότι χρειάζεται κάτι το οποίο να το έχει μαζί του ο επισκέπτης, ώστε να ξέρει τι είναι αυτά που βλέπει. Και φτιάξαμε ένα προσωπικό ξεναγό. Φτιάξαμε έναν ξεναγό ο οποίος να είναι στο κινητό του. Ωστόσο, όλα αυτά είναι τεχνολογία η οποία έχουμε αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μάλλον στο εργαστήριο επεξεργαστές φυσικής γλώσσας που έχουμε στο Πανεπιστήμιο. Οπότε ήρθε σαν φυσική συνέχεια. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει διάφορα πράγματα τα οποία στο τέλος ήταν και κούμπωσαν πολύ ωραία πάνω σε αυτήν την ιδέα. Μάλιστα. Βαγγέλη, πόσο καιρό σας πήρε να το ετοιμάσετε όλο το project? Γιατί εκτός από το κινητό, από ό,τι διάβασα, είναι και για τον υπολογιστή. Ακριβώς, είναι ουσιαστικά 2 εκδόσεις. Μία ξενάγηση από σπίτι μας, για οποιονδήποτε έχει μία σύνδεση στο ίντερνετ, και άλλη έκδοση για το κινητό, όπως είπατε. Αυτή η υλοποίηση ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες, 2-3 μήνες δηλαδή, όσο ασχοληθήκαμε με το διαγωνισμό. Αλλά όλη η πλατφόρμα πάνω στην οποία πατάει έχει, όπως είπε και ο Γιώργος, ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Φαντάζομαι διάκριση στην Πολωνία, όλοι το ευχόμαστε. Ακούσαμε πριν ότι οι Έλληνες μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να πάρουν και τη δεύτερη θέση. Εγώ να σας ευχηθώ να πάρετε την πρωτιά. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Ο άμεσος επόμενος στόχος ακριβώς αυτός είναι. Ωστόσο, λίγο παραπέρα, ο Βαγγέλης έχει πτυχία εκεί. Προσπαθώ να τον πείσω να συνεχίσει να ακολουθήσει την ίδια πορεία και να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο. Και εγώ έχω το διδακτορικό, όπου θέλουμε να προχωρήσει και αυτό λίγο, γιατί τρέχει μείνει λίγο πίσω λόγω του Imagine Cup. Μάλιστα. Η αξιοποίηση τώρα του συγκεκριμένου project, πώς μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, η αξιοποίηση προφανώς εννοείται την εμπορική. Ναι. Σωστά. Χρειάζεται συνεργασία με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αν μας δώσουν τις πληροφορίες και διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε, η εφαρμογή θα εξελιχθεί πολύ εύκολα. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς βέβαια, αλλά καλύτερα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους να γίνει. Μάλιστα, να ξεκινήσει ουσιαστικά, ναι, σταδιακά. Και το Σεπτέμβριο η έκδοση για κινητά θα είναι έτοιμη να διατεθεί με την έκδοση των νέων κινητών τηλεφώνων της Microsoft. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι, γιατί και εσείς νέα παιδιά είστε, ότι οι συνομήλικοι σας ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες και να προχωρήσουν να κατασκευάσουν τέτοια project, τα οποία πραγματικά και να διαφέρουν, να είναι καινοτόμα και γιατί όχι να βραβευθούν και στο εξωτερικό? Θεωρώ ότι ναι, θέληση υπάρχει. Και πολύ περισσότερο υπάρχει και δύναμη. Αυτό που δεν υπάρχει δεν είναι το σπρόξιμο. Δηλαδή, ξέρω πολλά άτομα τα οποία μπορούσαν, θέλανε ίσως και να πάρουν μέρος, απλά στο τέλος έλεγαν ναι, εντάξει, αλλά. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι μια όθηση. Να πεις, ναι, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, πάμε να το κάνουμε και ό,τι γίνει. Δηλαδή, είναι η σπίθα που θέλει μόνο να προχωρήσει λίγο παραπέρα. Η θέληση πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά και πολύ περισσότερο υπάρχει πρωτήλια από κάτω. Μάλιστα. Οπότε και εσείς με τη σειρά σας, αντί να είστε έξω και να πίνετε καφέ, που είμαι σίγουρος ότι και αυτό το κάνετε, κάντε και κάτι δημιουργικό. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως είμαστε παρέα με τον Γιώργο, οπότε καφέ μπορούμε να πιούμε όποτε θέλουμε μαζί. Μάλιστα. Με ξέρω στους τελευταίους μήνες που η δουλειά ήταν πάρα πολύ εντατική, δεν νομίζω ότι στερηθήκαμε κάποια. Ναι, αλλά κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, Άξελ, λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστώ που ήταν κοντά μου απόψε και να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και γιατί όχι με την πρώτη θέση. Πάρα πολύ.